Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, μπορεί φέτος να μην γιορτάζουμε τις Άγιες ημέρες του Πάσχα με τον πατροπαράδοτο ελληνικό τρόπο. Μπορεί έκτακτες ανάγκες να μας κρατάνε μακριά από τα όμορφα χωριά μας και από αγαπημένα πρόσωπα. Όμως, ακόμα και αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση έρχεται να μας θυμίσει πως τίποτε δεν είναι αυτονόητο και δεδομένο. Τούτη την ώρα, η σκέψη μας είναι στραμμένη στους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη από την πρώτη γραμμή και σε εκείνους που δοκιμάστηκαν ή έχασαν προσφυλή τους πρόσωπα. Ακάνθινη η πορεία προς την Ανάσταση, όμως η λύτρωση γλυκιά. Στις πρωτοφανείς αυτές συνθήκες, ο λαός μας επέδειξε τα γνωστά χαρίσματα της φυλής μας, το φιλότιμο, την αλληλεγγύη και την ομοψυχία που μας διακρίνει στις δύσκολες στιγμές. Εμφάνισε όμως και απαράμιλη ωριμότητα, ψυχραιμία, πειθαρχία, χαρακτηριστικά που μάλλον οφείλονται στην υπευθυνότητα που έδειξε η πολιτεία στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Με αυτά τα στοιχεία και με τη βοήθεια του Θεού θα αντεπεξέλθουμε και σε αυτές τις δυσκολίες και σύντομα θα ξαναγιορτάσουμε τα ήθη και τις παραδόσεις μας όπως εμείς ξέρουμε. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση!